Με αφορμή τα δύο νέα ατυχήματα που παρουσιάστηκαν στο Ξάνθη Πρέ τι τελευταίε μέρε για τι δύο επίμαχε διασταυρώσει των οδών 12 Αποστόλων Βουλγαροκτών και πραξιτέλου Ανατολική Θράκη, ο καθηγητή του Δημοκρήτη, ο συγκοινωνιολόγο και δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Κολάρο παρεμβαίνει σε δήλωσή του για το θέμα. Όπω σημείωσε για τα δύο σημεία που προκαλούν διαρκώ ατυχήματα, τραυματισμού και υλικέ ζημιέ, Είχε συζητηθεί το θέμα τόσο σε πολιτικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο με τον Δήμο Ξάντη και ειδικότερα την τεχνική υπηρεσία όπου είχε παρέμβει. Σύμφωνα με τον Γιώργο Κολάρο στην Οδό 12 Αποστόλων, είναι φανερό ότι έχει γίνει ένα σοβαρό λάθο καθώ διακόπτεται ένα δρόμο κατηφορικό για δεκαετίε δρόμο απόλυτη προτεραιότητα, όπου ο οδηγό ήδη από την πλατεία Ελευθερία διακρίνει το τέλο του δρόμου και το αμυρίδιο. Είναι απόλυτα εξηγήσιμο ότι συνεχίζουν και σημειώνονται ατυχήματα κάθε λίγε ημέρε και είχε την διαβεβαίωση ότι θα γίνουν προσπάθειε να επιληθεί το πρόβλημα, αλλά δεν έγινε κάτι. Για την οδόπραξη τέλου και Ανατολική Τράκη, όπου η κατάσταση είναι περίπου αντίστοιχη και έχει γίνει ανάλογο λάθο, επίση υπήρξε συζήτηση και έχει γίνει κατανοητό. Αλλά επίση δεν έγινε κάποια ενέργεια. Σοβαρό είναι το πρόβλημα και στην αντίστροφη προτεραιότητα διασταύρωση τη Ανατολική Τράκη με την Ανδριανού όπου όμως το πρόβλημα δεν είναι η συνήθεια ή η έλλειψη προσοχής και άρα δεν βοηθάει ο παλόμενος σηματοδότης αλλά η έλλειψη ορατότητας και άρα χρειάζεται η δημιουργία μιας εσοχής που δεν θα επιτρέπει το παρκάρισμα στην κάθε οδό. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Κολάρος, η θεραπεία αυτών των λανθών έχουν προβλεφθεί στην κυκλοφοριακή μελέτη που ολοκληρώνεται, αλλά μέχρι αυτή να ξεκινήσει να εφαρμόζεται, ο Δήμος μπορεί να παρέμβει για να προλάβει τα επόμενα ατυχήματα που είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να σημειώνονται στα δύο σημεία.